Καλημέρα στον κύριο Νίκο Σχορίνη, Γενικό Γραμματέα της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος περίμενε υπομονετικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Δημονή. Κύριε Γενικέ, τα νέα δεν είναι καθόλου ευχάριστα, όπως τουλάχιστον τα διαβάζουμε σήμερα στον τύπο, και βλέπω ότι η εκτίμησή σας είναι για 225.000 λουκέτα επιχειρήσεων με θύμα 320.000 νέους. Αλλάζει κάπως αυτή η εκτίμηση? Μπορεί κάτι να την αλλάξει? Αν ρίξουμε χρήματα στην αγορά, αν υπάρξει ενίσχυση της ανάπτυξης, υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ? Ο Θεός, αλλά αυτό δεν υπάρχει όπως φαίνεται. Ο Θεός, κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, να πέσουν θέματα στην αγορά, τα ακούμε συνέχεια, αλλά δεν γίνεται στην πράξη. Ξέρετε, η έρευνα που αναφέρασες τώρα, αυτή που δώσαμε χθες στη δημοσιότητα, λέει ότι μόνο το 20% των συναδέλφων όλης της χώρας προσέφηκαν για δανεισμό στις τράπεζες, και από αυτές μόνο το 33% πήρε δάνειο. Άρα δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 επιχειρήσεις από τις 800.000 μέσα στον χρόνο. Συνεπώς, έχουμε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης από τις τράπεζες να συνεισφέρουν στην προσπάθεια, δεν το κάνουν. Και από την άλλη μεριά έχουμε βέβαια καθήλωση του τζίρου λόγω της απώλειας των εισοδημάτων των καταναλωτών. Είναι πάνω από 30% η πραγματική πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων το 2010, και από ό,τι φαίνεται το 2011 με όλο αυτό που γίνεται, ελαστικοποίηση ωραρίων. Οι συνάδελφοι δεν μπορούν να αντέξουν το προσωπικό που έχουν πλέον με τον τζίρο που υπάρχει. Οι επιχειρήσεις αυτές οι μεγάλες επίσης οδεύουν, ας πούμε, σε συλλογικές βάσεις επιχειρησιακές. Έχουμε μείωση των εισοδημάτων και στην ιδιωτικό τομέα, πολύ σημαντικό, σύν την ανεργία. Άρα το πάζλ είναι πολύ γκρίζο. Οι τράπεζες ξέρουμε ότι έχουν κλείσει τη στρόφιγγα. Μέσα από το ταμείο που τόσες φορές έχει επικαλυστεί η κυβέρνηση, το ταμείο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του Χρυσοχοΐδη, δεν δίνει δυνατότητα σε ενίσχυση στους δικούς σας κλάδους? Δεν έχει υλοποιηθεί καμιά από... Απλά λέγονται. Απλά λέγονται. Ναι, ακόμα δυστυχώς αυτή τη στιγμή το ΤΕΜΠ είναι νεκρό. Μάλιστα. Κύριε Σκορίνη, ο κόσμος ο οποίος μένει άνεργος από το κλείσιμο, από το λουκέτο στα δικά σας μαγαζιά, έχετε εικόνα πού μπορεί να κατευθυνθεί? Δεν λέω για το Ταμείο Ανεργίας, λέω πού μπορεί να στραφεί πλέον στην αγορά εργασίας. Μπορεί να πάει σε κάποιον άλλον κλάδο, ή είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι που πλέον μετά το κλείσιμο της επιχείρησής τους έχουν καταστραφεί οικονομικά? Καταρχήν, πάρα πολλοί από αυτούς πραγματικά έχουν καταστραφεί, οδεύουν μάλλον προς τα δικαστήρια και θα προσπαθούν να γλιτώσουν τη φυλακή από τους διώκτες. Είτε είναι προμηθευτές, είτε είναι δημόσιο που χρωστάνε, φορείες, ασφαλιστικά ταμεία κτλ. Τώρα, από την άλλη μεριά, είναι άνθρωποι με προσόντα, με την έννοια ότι εντάξει, έχουν μάθει στην επιχειρηματικότητα, ξέρουν την αγορά κτλ. Από την άλλη μεριά όμως, κυρίως είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι μεγάλος ηλικία, δεν είναι 30-35 χρονών, όπου και με όλο αυτό που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει προσφορά εργασίας, πού να σταθούν? Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, να κλείνουν οι επιχειρήσεις 100-200.000, θα μπορούσε να πει κανείς, είμαστε πάρα πολύ στην Ελλάδα, τι να κάνουμε? Αλλά κάπου να βρουν δουλειά. Αφού δεν βρίσκουν η νεολαία, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας της νεολαίας στην Ευρώπη, κοντεύει 30%, θα βρουν τα άνθρωποι των 50 ετών. Οι οποίοι χρειάζεται να βρουν και δουλειά για να συμπληρώσουν και τα ένσημά τους, έτσι. Και οι οποίοι χάνουν το μαγαζί τους με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, και παράλληλα δεν έχουν ούτε το επίδομα ανεργίας αυτές. Δεν εγκαταγράφονται στον ΟΑΕΔ. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, σε αυτά τα 450 ευρώ δεν υπάρχουν για αυτούς. Άρα είναι τελείως μόνοι, έτσι. Είναι τελείως μόνοι, και ακριβώς αυτό, ότι πίσω από τα νούμερα πρέπει να βλέπουμε όχι ψυχρά αριθμούς που λένε 100-150.000 θα πείσουν, αλλά πίσω από εκεί πρέπει να βλέπουμε τις οικογένειες, τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος θα δοκιμαστεί πολύ σκληρά στη ζωή του από εδώ και πέρα, ακριβώς όχι μόνο γιατί έχασε μια επιχείρηση, αλλά υπάρχει πρόβλημα μέσα στην ίδια την οικογένεια. Δεν έχει ασφαλιστεί η ενημερότητα, δεν έχει κάλυψη για τους γιατρούς, φάρμακα, όλα αυτά που συμβαίνουν, έχει ανάγκη μια οικογένεια σε πολύ δύσκολη κατάσταση με απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες. Κύριε Σκορίνη, μια επιχείρηση καταφέρνει και δεν κλείνει. Έτσι, είναι νοικοκυρεμένη, μπορεί και έχει κάποια χρήματα στην άκρη. Εκεί όμως θα πάμε πλέον σε μειώσεις αποδοχών, απολύσεις, κλαστικά ωράρια. Δηλαδή αυτό είναι μονόδρομος? Μπορεί να σώσει την σχέση που έχει ο εργοδότης με τον υπαλληλό του? Δεν φαίνεται. Το λιγότερο που θέλει, σε πολύ ακραία κατάσταση, ένας εργοδότης μικρός που έχει 2-3-5 εργαζόμενους θέλει να οδηγηθεί σε μείωση μισθών αποδοχών των εργαζομένων που έχει, διότι κάνει και προσωπικές σχέσεις. Ξέρει πολύ καλά ότι ένας εργαζόμενος που δεν είναι ευχαριστημένος δεν μπορεί να αποδώσει όσο και να θέλει. Το βασανίζουν άλλα πράγματα. Συνεπώς, είναι η επιλογή ελάχιστη.
η πιο δύσκολη που μπορεί να κάνει και την κάνει όμως. Δυστυχώς περίπου ένα 25% των συναδέλφων μας δηλώνουν ότι θα αναγκαστούν στο επόμενο διάστημα είτε να μειώσουν τις μέρες εργασίας του προσωπικού τους είτε να μειώσουν αποδοχές. Και βέβαια το επόμενο βήμα θα είναι να αφήσουν και ήδη. Το βασικό ζήτημα, επαναλαμβάνω, είναι θέμα τόνωση τη αγορά. Η αγορά δεν κινείται, θα είναι χειρότερα τα πράγματα μέσα σε 11 αν δεν αλλάξουμε ειδικά ρότα. Να σα πω κάτι, όταν η Τρόικα και η κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική η οποία λέει εντάξει, να μειώσουμε έσοδα, κάθε δισεκατομμύριο που χάνεται από την, ή εισπάζεται από το δημόσιο πλέον μέσω περικοπών, φόρων κτλ. Είναι σημαίνει αυτό το ποσό χάνει, φεύγει από την αγορά. Άρα αυτό που είναι δεδομένο και δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει είναι ότι ο χρόνος του 2011 θα είναι ακόμα πιο σκληρός όσο αφορά τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σκορίνη. Καλό κουράγιο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.